Έχω κοντά μου τον ποδοσφαιριστή του Παλαιού Φαλήρου, τον Φίλιππο Κωνσταντινίδη. Φίλιππε, μεγάλη πρόκληση σήμερα εδώ μέσα στα Σούρμενα. Περάσατε στα πέναλτι την ομώνυμη ομάδα και φαντάζομαι θα είναι καλό και για την ψυχολογία σας εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος κατά κύριο λόγο, γιατί νομίζω αυτός είναι ο πρώτος στόχος, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας πεις και εσύ φυσικά για τους στόχους της ομάδας και για τη νίκη σήμερα την σημερινή. Ναι, εννοείται πως ήταν μια νίκη ψυχολογίας, ειδικά από ένα κακό ξεκίνημα που έχουμε κάνει στο πρωτάθλημα. Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ δυνατή έδρα, μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά σταθήκαμε πολύ καλά στο γήπεδο και αν μη τι άλλο, δείξαν όλα τα παιδιά ψυχή, πάθος και εν τέλει καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Φτάσαμε μέχρι τα πέναλτι, θα μπορούσαμε να έχουμε κέρδη, θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει και να είναι φάση και από τις δύο πλευρές. Εν τέλει ήμασταν, ας πούμε, λίγο πιο τυχεροί και καταφέραμε να προκριθούμε. Σίγουρα θα βοηθήσει και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος αυτό. Εντάξει, αν μη τι άλλο, κοιτάμε την νίκη, έχουμε ψυχολογία τώρα και πάμε το Σαββατοκύριακο να παίξουμε πρωτάθλημα. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε τελικά η πρόκριση? Θεωρώ ότι όντως κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αλλά ίσως κάναμε λίγο πιο κλασικές ευκαιρίες, γιατί είχαμε και δύο τετατέτ προς το τέλος. Αλλά εντάξει, όλα τα παιδιά κουραστήκανε και στο τέλος, εντάξει, τα πέναλτι είναι και λίγο τύχη, είναι και λίγο τερματοφύλακας, ψυχολογία και καταφέραμε να κερδίσουμε και να προκριθούμε. Τώρα ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι σας περιμένει. Είναι μια σειρά δύσκολων αγώνων. Χαϊδάρι τώρα, μια επίσης δυνατή ομάδα και ιστορική. Τι θα πούμε, ένα σχόλιο για αυτό το παιχνίδι, Φίλιππε? Είμαστε προετοιμασμένοι. Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά για αυτό το παιχνίδι και πάμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είμαστε δυνατοί και πάμε για την νίκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και κάτι τελευταίο, πες μας για τον Παλαιό Φάλιρο, δύο λόγια για την ομάδα, για τους στόχους. Είσαι και νομίζω αρκετό καιρό. Ήσου και πέρσι. Είμαι χρόνια στο Είσαι χρόνια στο Φάλιρο. Οπότε νομίζω είσαι ο πιο ιδανικός ίσως για να μιλήσεις. Εντάξει, οι στόχοι της ομάδας πρώτα απ' όλα είναι να το ευχαριστιόμαστε, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και αν μη τι άλλο να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Εντάξει, τώρα είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα ψυχολογίας. Αλλά από εκεί και πέρα όλα τα μάτς πάμε για την νίκη. Δεν υπάρχει στόχος καθάρος, είναι όσο πιο ψηλά μπορούμε να τερματίσουμε. Τα παίζουμε όλα στα ίσια τα παιχνίδια. Δεν διαφέρουν δηλαδή τόσο οι ομάδες της κατηγορίας.